παίζεις, είναι ένα έθιμο που λέγεται Καγκελάρης, χορός τοπικός, από αμνημόνευτα έτη. Είναι πολλών αιώνων από τουρκοκρατίας, χρησιμοποιούνται μάλλον τραγούδια που είναι εθνικού, θρησκευτικού και κοινωνικού περιεχομένου, συμμετέχει όλο το χωριό, δεν γίνεται καμία προσπάθεια για αναβίωση, βιώνει και σήμερα το έθιμο αυτό. Ο Καγκελάρης, η λέξη Καγκελάρης, αυτός ο χορός, από πού προέρχεται? Μάλλον λέγεται Καγκελάρης επειδή πιάνονται με τους αγκώνες και σχηματίζουν ένα είδος σαν κάγκελο. Έτσι υπολογίζουμε αυτό να εννοεί η λέξη αυτή. Με αφορμή τις εορτές του Πάσχα, εδώ στο χωριό Παπαδάτες, ένα ιστορικό χωριό, έχουμε ένα έθιμο που διασώζεται επί τουρκοκρατίας, ίσως και πιο παλιά. Τα ιστορικά που γνωρίζουμε είναι πολύ λίγα γι' αυτό, αλλά ο σκοπός για τον οποίο γινόταν ήταν πρώτον για να εξυψώσει ηθικά όλους τους Έλληνες πατριώτες εδώ, τους παπαδιώτες, διότι το χωριό εδώ ήταν ένα κεφαλοχώρι της Λάκας Σουλίου, στο οποίο υπήρχε δημογερουσία και στο οποίο συζητούσαν τα διάφορα προβλήματα. Και για να μην υπάρξει διαρροή θεμάτων, επειδή υπήρχε και μπέις και να μαθευτεί στην Τουρκία και να γίνει ζημιές στο χωριό και διάφορα σκάνδαλα, γι' αυτό το λόγο ο χορός έγινε έτσι, διαμορφώθηκε έτσι, έτσι ώστε να έρχονται αντικριστά ή με τις πλάτες και τα μυστικά, οι μεν πρώτοι να λένε το τραγούδι και οι μεν δεύτεροι να λένε τα μυστικά του χωριού. Το έθιμο του σημερινό και πάντα στο χωριό μας είναι η θυμήνη από την Τουρκία, από τότε τους Τούρκους που πολέμαγαν και φόρευαν κρυφά δεξιά και αριστερά όλοι και έμεινε μέχρι για ενθύμιο και δεν θα σβήσει ποτέ. Νέοι και γέροι και σήμερα δένονται στα μελάδες, τσολάτες με σακετάλα τα ρούχα και μένουν και συλλότησες όλες μαζί και τραγουδάνε και χορεύουν και λένε τα τραγούδια επί Τουρκίας. Πόσοι χόρευαν κρυφά, πόσοι έφυγαν, πώς πολέμησαν στο Σούλι ψηλά, πώς γκρεμίστηκαν οι σουλότσες, οι πασιάκους έφυγαν, πώς όλα. Που μείνει όλα αυτά ενθύμιο και θα μείνουν για πάντα. Τα τραγούδια αυτά συμβολίζουν το χορό, το δικό μας χορό είναι από τους Τούρκους, οι οποίοι ήμασταν σκλαβωμένοι. Και το χωριό τότε ήθελε να απελευθερωθεί. Και εφόσον πήγε, έκαναν μια επιτροπή και πήγαν στον Αλή Πασά στα Γιάννενα και δεν έγινε δεκτή από τον Αλή Πασά, ο οποίος έδωσε ένα χαρτί, ο αξιωματικός εδώ τους έδωσε το ελεύθερο να αρχίσουν το χορό τους και να γλιτήσουν για τελευταία φορά, γιατί τους είχαν για εκτέλεση. Λοιπόν, αφού όλοι αρχίσαν το χορό και χορεύαν, λέγαν στους Τούρκους, πείτε και εσείς ένα κρασί και ένα κρασί, και από εκεί και πέρα να πούμε, μέθησαν οι Τούρκοι, το πήγαν και αυτοί στο χορό, πήραν οι Έλληνες τα ντουφέκια και τους, αντί να ήταν οι Έλληνες σκλάβοι, βρέθηκαν οι Τούρκοι σκλάβοι και απελευθερωθήκαν οι Έλληνες. Αυτός ο σκοπός έχει να πούμε το σημερινό τραγούδι μας. Καγκελάρη. Θα μου πείτε λίγο το όνομά σας. Κίτσος Αναστάσης. Κύριε Κίτσογια, πείτε μου λίγο για το σημερινό έθιμο εδώ στο Παπαδάτες, το λεγόμενο Καγκελάρη. Τι ακριβώς είναι αυτό το έθιμο? Αυτό το έθιμο το έχουμε παραδοσιακό από τους προγόνους μας. Επί Τουρκίας τότε οι προγόνοι μας πολέμησαν και έκαναν επανάσταση με αυτό το χώρο. Ήταν κλεισμένοι, τους είχαν κλεισμένους μέσα στα σειρματοπλέγματα και ζήτησαν μια άδεια από τον Αλή Πασά στα Γιάννενα να γλετήσουν τρεις μέρες. Και μετέπειτα τους άφησαν ελεύθερους στους είδες. Φύλαγαν απ' έξω να πούμε οι Τούρκοι, οι στρατιώτες τους φύλαγαν. Μόλις τους είδαν να πούμε που πλέναγαν καλά, είχαν πολύ κρασί, βάλανε να πούμε εκεί τους σκοπούς και τους φυλάγανε. Μετά πήραν και τους σκοπούς μέσα και τους βάλανε, ελάτε και εσείς να γλιτήσουμε, γιατί εμείς θα πεθάνουμε τώρα και αφού θα εκτελεστούμε. Λοιπόν, και μπήκαν οι στρατιώτες μέσα, τους μέθησαν, τους πήραν τα ντουφέκια, κάναν την επανάσταση και σηκώθηκαν και απελευθερωθήκανε. Αυτό ήταν. Μπράβο. Με αυτό το χορό συνεννοούσασταν τώρα? Ναι, συνεννοούμασταν οι πίσω, οι τραγουδάγανοι μπροστινοί, συνεννοούνταν οι πίσω. Και μετέπειτα τραγουδάγανοι οι πισινοί, συνεννοούνταν οι μπροστινοί και κάναν την επανάσταση αυτή με τους Τούρκους. Και με το
απελευθερωθήκανε και έμεινε αυτός ο κουρός. Και με το σφίξιμο το όσα λέγατε, λέγατε ότι είναι τραγούδι αυτός τους Τούρκους. Ναι, τραγούδια, τραγούδια, με γλέντι. Με γλέντι. Για πείτε μου εσείς τι λέγατε. Ήταν ένα σύνθημα. Μισή να τραγουδάνε και οι άλλοι μισοί να συνονοούνται για την επανάσταση, για τον πόλεμο και γενικότερα για τον ξεσηκωμό. Και με αυτόν τον τρόπο όταν τραγουδάγανε οι μισοί, οι άλλοι μισοί, οι Τούρκοι δεν καταλαβαίναν τι λέγανε οι άλλοι μισοί. Και με αυτόν τον τρόπο συνονοούνταν οι παρασουλιώτες γιατί και για όλα τα θέματα και έτσι ξεσηκωθήκανε. Ήταν ένα τέχνασμα ελληνικό, σουλιώτικο, ο ελληνικό σουλιώτικο. Και όλα τα λέγατε σε στιγμή τραγουδιού, σε στιγμή τραγουδιστά, με τον τρόπο μας και δεν καταλαβαίναν τίποτα. Κάθε γάμο που γινόταν ήταν το σταυρό του οποίου πηγαίνανε να πάμε την Ήπειρο. Ήταν συμβολικό για την επανάσταση. Δηλαδή κατά τον Τούρκο. Και με τον χώρο του Τούρκου πάλι τα ίδια. Το έθιμο που πραγματικά έχει ριζώσει σε αυτόν τον τόπο είναι ο καγκελάρης που πήρε το όνομά του από το καγκέλισμα που σημαίνει το δίπλωμα του χορού, κύριε Βασιλείου. Τα καγκελίσματα, μάλιστα. Ναι. Τα καγκελίσματα, σωστά. Ναι. Δίπλο, τρίτο καγκελίσμα, το πνεύμα του καγκελάρη είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στις γενιές των Παπαδιωτών. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες είναι αυτές οι γενιές. Ξέρουμε όμως ότι οι Παπαδιώτες ζουν, αισθάνονται και βιώνουν τον καγκελάρη με μια συγκλονιστική έτσι πίστη, θα έλεγα. Είναι ακριβώς καθαρά τοπικός πασχαλινός χορός. Πηγαίνουν πρώτα οι χορευτές μέσα στην εκκλησία, σπάζονται την εικόνα της Ανάστασης, πηγαίνουν έξω χορεύουν. Χορεύεται συνέχεια τη μέρα του Πάσχα, δηλαδή χορεύεται την Κυριακή του Πάσχα το απόγευμα, χορεύεται Δευτέρα πρωί εδώ γίνεται γιασμός και μετά ο χορός του καγκελάρη, Δευτέρα το απόγευμα, την Τρίτη το πρωί έχει καθιερώσει το χωρίο, πηγαίνει σε ένα εξωκλήσιο του Αγίου Γεωργίου. Χορεύεται και εκεί το πρωί και το απόγευμα στην πλατεία ξανά. Κάνει δύο μέρες διακοπή, Τετάρτη και Πέμπτη, και Παρασκευή επανέρχεται Δρυμήτρος, θα έλεγα. Το πρωί πηγαίνουμε σε μια εξωκλήση της Εδώχου Πηγής, λίγο 2-3 χιλιόμετρα έξω από την πλατεία. Γίνεται και χορός, ένα σάδι ωραίο που υπάρχει, και το απόγευμα εδώ πια είναι το ραντεβού, θα έλεγα, όλη τη Λάκα και όλη τη Πρέβεζα για τον δίπλωμα του καγκελάρη. Τα τραγούδια που τραγουδάνε, πρώτα οι μεγάλοι και μετά οι νεότεροι, τι πραγματεύονται? Έχει ένα ρεπερτόριο 18 τραγουδιών. Είναι τραγούδια θρησκευτικού περιεχομένου, είναι τραγούδια ιστορικού περιεχομένου και εδώ, όπως ίσως ακούσατε ήδη, έγινε μια αναφορά σε τραγούδι που έχει με το Σούλι. Ναι. Το Σούλι είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα από εδώ στην ευθεία γραμμή. Είναι και κοινωνικού περιεχομένου. Είναι ένας χώρος που ταυτίζεται, θα έλεγα, με την ιστορία, με την παράδοση και με τον κόσμο των Παδιωτών. Πόσο χρόνο είστε σήμερα, κύριε Γιώργο? 83. Από τους ερώτους που χορεύουμε, εγώ είμαι τώρα εδώ χορεύω. Αλήθεια. Κανένας άλλος δεν είναι. Όπου χορεύουμε. Ναι. Ωραία. Πρώτη φορά που χορέψετε αυτό το χορό, πόσο χρόνο ήσασταν, θυμάστε? 13-15 εκεί μέσα, δεν ξέρω. Σε αυτήν εδώ την πλατεία? Ναι, ναι, σε αυτήν. Στους Παπαδάτες εδώ, ναι. Γέννημα και θρέμα, αυτό είχε κάποιο ιστορικό σκοπό. Ναι. Ο σκοπός αυτός ήταν διπλός. Οι χωριανοί εδώ, μεταξύ τους, μιλούσαν κρυφά και μιλούνταν για τους Τούρκους. Να μην μάθουν οι Τούρκοι τα μυστικά τους. Ναι. Και δεύτερον είναι να γνωριστούν τα ζευγάρια, οι νέοι να γνωριστούν, να γίνει σαν ένα συμπεθεριό. Μάλιστα, προξενιά ας πούμε. Προξενιά. Πώς αισθάνεστε, κύριε Γιώργο, τον χορεύετε το χορό αυτό? Πολύ ωραία. Ναι. Άριστα.
Come on!
κόπα. Δίπλο προσκυνάμε, τι δίπλο προσκυνάμε. Ότι Παναγιά τη Δέσποινα, τι δίπλο προσκυνάμε, τι δίπλο προσκυνάμε. Άντε, τι δίπλο προσκυνάμε, τι δίπλο προσκυνάμε. Μαζί μας πάντα μαζί μας.